συνεχίζουμε με το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσίας εργασίας, συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης στη Δημοτική Ενότητα Αναβήσου, Παλαιά Φώκια και Σαρονίδα του Δήμου Σαρονικού. Η εισήγηση έρχεται από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών. Κύριε Δήμαρχε, να διαβάσω εγώ την εισήγηση, η οποία λέει: σύμφωνα με το νόμο 3979 του 11 για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως η συλλογή, μεταφορά στερεών αποβλήτων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που προβλέπεται στις διατάξεις του περιοδικού διατάγματος 60 του 7. Σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του νόμου 3463 του 6. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τον νόμο πάντα, οι υπηρεσίες εργασίας, συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης αποβλήτων σε προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης της Δημοτικής Ενότητας Αναβήσου, Παλαιάς Φωκιάς και Σαρονίδας του Δήμου Σαρονικού θα πρέπει να εκτελεστεί από εξωτερικό συνεργείο αφού προηγηθεί η αιτιολογημένη απόφαση του συνόλου των μελών και στην οποία θα τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας με τα ίδια μέσα του Δήμου. Και θα καθοριστεί το αντικείμενο της υπηρεσίας, η διάρκεια και η περιοχή εντός της οποίας αυτή θα πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με την επισυναπτώμενη βεβαίως από τη Διεύθυνση Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων Υποδομών του Ευαγγέλου Βιτόρου, είναι ο μηχανικός ο οποίος την έχει συντάξει, δεν υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης παραπάνω υπηρεσίας, διότι ο Δήμος από τη στιγμή που εφαρμόστηκε ο Καλλικράτης αυξήθηκε υπερβολικά σε έκταση. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το μικρό αριθμό οχημάτων και οδηγών που διαθέτει ο Δήμος, καθιστά δυσχερή τη μεταφορά των φυτικών αποβλήτων στους χώρους συγκέντρωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα. Κατόπιν τούτο, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την εκτέλεση της υπηρεσίας από εξωτερικό συνεργείο. Θα έλεγα ότι και τους καλοκαιρινούς μήνες στις παραλιακές περιοχές αυξάνεται ο αριθμός από τους παραθεριστές, υπερβολικά ο αριθμός των κατοίκων. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Ναι, για άλλη μια φορά βρισκόμαστε πρώτης θερινής περίοδου σε ένα Δήμο. Όπως ο Δήμος ο δικός μας, ο Δήμος Σαρονικού, όπου ξέρουμε πλέον πάρα πολύ καλά, μιας και έχουμε εκπονήσει τις απαραίτητες μελέτες διαχείρισης απορριμμάτων, ότι διαθέτουμε και έχουμε να διαχειριστούμε 10.000 τόνους φυτικά υπολείμματα, πράσινα δηλαδή απορρίμματα, κλαδέματα, ξερόχορτα κλπ, όπου δημιουργούν αυτές τις άτυπες χωματερές σε κάθε γειτονιά του Δήμου μας. Και βρισκόμαστε προ τον πυλών της καλοκαιρινής περίοδου, όπου το 70% αυτών των ποσοτήτων συσσωρεύεται αυτούς τους 3 με 4 μήνες. Σε αυτό το πλαίσιο αδυνατεί ουσιαστικά αδυνατούν οι υπηρεσίες του Δήμου με τα μέσα τα οποία διαθέτουν, αλλά και με τον αριθμό του προσωπικού, λόγω δύο βασικών αιτιών. Πρώτον, τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι απεριόριστα, και τα μηχανικά μέσα εννοώ. Και δεύτερον, ότι πήραμε και στην πράξη τη γενναία απόφαση να προχωρήσουμε, και μάλιστα αυτή τη στιγμή η μία κοντεύει να ολοκληρωθεί και η δεύτερη βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, την αποκατάσταση των δύο παλιών χαδά που διέθετε ο Δήμος Σαρονικού, του τέος χαδά των Καλυβίων και του τέος χαδά της Παλαιάς Φώκιας, όπου ναι μεν είχαν σταματήσει τα προηγούμενα χρόνια να εναποτίθεται εκεί απορρίμματα, αλλά δεν είχε σταματήσει να εναποτίθεται εκεί ξερόκλαδα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, αυτή τη στιγμή όλα μας τα φυτικά υπολείμματα τα μεταφέρουμε στη Φυλή. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι πόσο τεράστια δυσκολία επιφέρει αυτή η μετακίνηση των 45 περίπου χιλιόμετρων έως εκεί και των άλλων 45 της επιστροφής των αυτοκινήτων για να συνεχίσουν τη διαδικασία της περισυλλογής. Και βρισκόμαστε πάλι στην θέση αυτή του να προσπαθήσουμε να έχουμε επιπλέον μέσα μέσω μιας σύμβασης για να μπορέσουμε να βγάλουμε πέρα το καλοκαίρι. Αυτό βέβαια είναι ένα ημίμετρο, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές εδώ. Όμως πλέον μετά από συντονισμένες προσπάθειες έχουμε βάλει τα θεμέλια της οριστικής λύσης αυτού του προβλήματος, όπου αφενός ξεκινώντας μια διαδικασία
για να δημιουργήσουμε ένα κέντρο κομποστοποίησης και αφετέρου, υποβάλλοντας στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς του 2016 προς χρηματοδότηση την προμήθεια ενός μεγάλου κλαδοτεμαχιστή, αλλά και την προμήθεια δύο μικρών φορητών κλαδοτεμαχιστών, τη δημιουργία 6 πράσινων σημείων σε όλες τις δημοτικές ενότητες και τη δημιουργία και την προμήθεια, συγγνώμη, οικιακών κομποστοποιητών, προσπαθούμε να δώσουμε μια πιο ουσιαστική, οριστική και πολύ πιο συμφέρουσα οικονομικά, αλλά και αποδοτικότερη και περιβαλλοντικά και αισθητικά λύση. Μέχρι όμως ωσότου γίνουν αυτά τα πράγματα, βρισκόμαστε στην διαδικασία του ότι πρέπει το καλοκαίρι αυτό να μην μείνουμε απλά στο ότι ναι μεν έχουμε ξεκινήσει και προγραμματίζουμε και θα υλοποιήσουμε και θα κάνουμε και θα φτιάξουμε, αλλά πρέπει να μαζέψουμε τα κλαδέματα από τις γειτονιές στις οποίες συγκεντρώνονται. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η εισήγηση της υπηρεσίας, όπου δηλώνει την αδυναμία να ανταποκριθεί σε αυτούς τους 10.000 τόνους πράσινα απορρίμματα, ώστε να μπορέσουμε να συνάψουμε κάποια σύμβαση. Την αδυναμία της υπηρεσίας να διαχειριστεί το σύνολο, έτσι. Μαζεύουν και τα αυτοκίνητα του Δήμου, εννοείται. Αλλά δεν είναι αρκετά ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της περιοχής. Κατά τους θερινούς μήνες που είναι τεράστιοι το τονάζ. Σήκωσε το χέρι. Δεν σε βλέπω. Κύριος Κωνσταντέλος. Τώρα μου είπε η Ελένη ο κύριος Κωνσταντέλος. Δεν βλέπω. Σήκωσε ψηλά. Λοιπόν, ερώτηση ο κύριος Κωνσταντέλος. Ναι, μία από τις ερωτήσεις ήταν και αυτό που είπες, Δήμαρχε, στο τέλος, ότι αυτό το οποίο συζητάς θα είναι συμπληρωματικά στις υπηρεσίες που προσφέρει έτσι κι αλλιώς ο Δήμος. Αυτό το σύστημα, τέλος πάντων, που έχουμε σαν στόχο. Λειτουργούν όλα τα δικά μας οχήματα και παίρνουμε και βοηθητικά ουσιαστικά. Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι είναι εύκολα κατανοητό, λες ότι ο κύριος όγκος των κλαδεμάτων είναι το καλοκαίρι. Νομίζω ότι ο κύριος όγκος των κλαδεμάτων είναι κυρίως την περίοδο Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλη, Μάη, δηλαδή και τώρα που μιλάμε, είμαστε μέσα σε ένα φορτίο κλαδεμάτων. Το καλοκαίρι, άντε να είναι τίποτα γκαζόν, άντε να είναι τίποτα αυτά, δεν κόβουν ούτε, ξέρω εγώ, μεγάλα και... Και όλα τα σπίτια που δεν κατοικούνται και έρχονται το καλοκαίρι όμως γίνεται... Ναι, έρχονται στη διάρκεια της χρονιάς και τους τεσσαλονικοί συνηθίζονται να συντηρούνται. Είναι αλήθεια ότι σε αυτή την περίοδο που ήδη, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει όγκος πράσινων απορριμμάτων, είχατε βάλει σε λειτουργία ένα σύστημα με ένα κλαδοτεμαχιστή ο οποίος μετακινήθηκε σε διάφορα σημεία και θρημάτισε και διαχειρίστηκε σε μια πρώτη φάση... Παιδιά είναι, παίζουν. Και παίζουν τα δυναμητάκια. Είναι αλήθεια αυτό, το έχω σωστά, ας πούμε, σαν πληροφορία, ότι διαχειρίστηκε ήδη και τεσταρίστηκε, ας πούμε, μια κατάσταση όπου έστω με αυτόν τον προσωρινό τρόπο διαχειριστήκαμε μια αλφα ποσότητα φυτικών κλαδεμάτων. Είναι αλήθεια αυτό? Ναι, για τώρα. Όχι. Στη Φώκια και στα Καλύδια δεν είχαν έρθει από την περιφέρεια Πέρσι το καλοκαίρι. Πέρσι, όχι τώρα. Μάλιστα. Το δεύτερο, επειδή εδώ μιλάει ακριβώς, πρέπει να προκύψει και να τεκμηριωθεί η αδυναμία του Δήμου για τη διαχείριση. Το σχέδιο είναι, εντάξει, το θέμα είναι η αδυναμία, καταλαβαίνω, είναι συγκεκριμένο. Μετά η πρόταση και η πρακτική που υπήρχε και από παλιά είναι, αυτό θα οδηγήσει στην ανάθεση σε μια εταιρεία η οποία θα αναλάβει αυτό το σύνολο των υπηρεσιών. Αυτή η εταιρεία θα έχει κάποια ανταποδοτικά με το Δήμο, θα πάρει, ξέρω εγώ, έναντι μιας αμοιβής, θα εκτελέσει αυτές τις υπηρεσίες και θα υπάρχει κάποια ανταπόδοση για το Δήμο. Νομίζω ότι πέρσι αυτό δεν υπήρχε και λέω αυτά που λέω γιατί
Γιατί έχω πληροφορηθεί ότι στο Δήμο στα 3Β υπάρχει μια συνεργασία η οποία έχει σαν αποτέλεσμα και τη συλλογή και τη διαχείριση αυτών των πρασίνων και την επιστροφή ανταποδοτικά στο Δήμο κάποιον, ξέρω εγώ, σάκων κομπός. Ο άνθρωπος που μου έχει ενημερώσει, ο κύριος Χασάπης, που συνεργάζεται εκεί με αυτή την εταιρεία, μου μίλησε, αν δεν κάνω λάθος, ξέρω εγώ, για μια παραγωγή 10.000 σάκων κομπόστ, που τα 2 θα τα δώσουν στο Δήμο και τα 8, ξέρω εγώ, θα τα έχει η εταιρεία, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, έγινε μια συνεργασία εκεί, η οποία είχε και μια ανταπόδοση στο Δήμο. Αυτό εμείς το έχουμε στο μυαλό μας ή οδηγούμαστε μέσα από την ψήφιση αυτής της αδυναμίας σε μια επανάληψη αυτού που έχει γίνει και πέρσι και πρόπερσι, να πληρώσουμε και να φύγουν και να μην υπάρχει κάποια ανταπόδοση στο Δήμο. Παρεμπιπτόντως, ήρθε ο κύριος Χασάπης σήμερα το μεσημέρι και μου είπε ότι εργάζεται για λογαριασμό μιας εταιρείας που εδρεύει στο Κοροπή και εξυπηρετούν και τα 3Β. Με βρήκε ο κύριος Χασάπης σήμερα το μεσημέρι, δεν το είχα καν πει στο Δήμαρχο. Ήρθε να πάρει την απόφαση για να μπορέσει, ορίστε. Ξέρω ότι κάνει το 3Β. Ήρθε να πάρει την απόφαση. Του εξήγησε ότι αυτό αφορά μόνο την αδυναμία εκτέλεσης. Μέχρι να φτάσουμε στο να βγει η προκήρυξη και να μπορεί. Ναι, είναι πιο μελλοντικό. Δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα. Και μου είπε ότι εργάζεται για τα 3Β και ανταποδοτικά τους δίνουν κομπόστ. Που το κομπόστ το πληρώνουν όμως. Είναι κάτι ζωντανό, δηλαδή. Δηλαδή τους τα πηγαίνουν αυτά εκεί, δηλαδή δεν τα παίρνει. Συγγνώμη να σας πω αυτό γιατί το ρώτησα. Δεν τα παίρνουν από τις γειτονιές, ότι τα 3Β τα μεταφέρουν στο Κοροπή και τους πουλάνε το κομπόστ επί της ουσίας. Το πληρώνουν το κομπόστ. Άρα έχουμε έναν κοντινότερο χώρο απόθεσης με λιγότερο κόστος για το Δήμο. Δεν συζητάμε αυτό αυτή τη στιγμή, είναι δεύτερο αυτό. Θα το συζητήσουμε. Και ένα τελευταίο, ξέχασα, Δήμαρχε, αυτό το, προφανώς θα το έχετε κοιτάξει, αλλά έτσι για μου φύγει απορία, αυτό το σπάσιμο ανάβησο Φώκια Σαρονίδα και Καλύδια Κουβαρά είναι ok, είναι... Ναι, είναι σύνομο. Δηλαδή, είναι σύνομο. Λοιπόν, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε ασφαλτοστρώσεις στα 3 κομμάτια κάτω και στα 2 πάνω ή άλλες υπηρεσίες γενικά να σπάμε τις υπηρεσίες. Είναι εντάξει αυτό. Πάλι καλά που δεν είναι εδώ ο Γιάννης ο Κίτσος τώρα. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Κουβαρά. Δεν είναι από πίσω που δεν αναγκούει. Αυτό διατείνεται όλα τα χρόνια. Δεν λοιπόν, το θυμάσαι. Ο Καλλικράτης προβλέπει όταν υπάρχει συνένωση. Ξεκινάμε το τελευταίο επειδή είναι πιο σύντομο και είναι γενικό. Δεν αφορά μόνο αυτό. Ο Καλλικράτης προβλέπει ότι όταν υπάρχει συνένωση δημοτικών ενωτήτων μπορείς να κάνεις και αναέργο ή και συνολικά προϋπολογισμό αναδημοτική ενότητα. Αυτή τη στιγμή εμείς, επειδή έχουμε δει τις ανάγκες τα προηγούμενα χρόνια, δεν το σπάμε σε 5 έργα, το σπάμε όμως σε 2 ενότητες, όπως αντίστοιχα πλέον, επειδή εγκρίθηκε, είναι και το νέο οργανόγραμμα του Δήμου, όπου χωρίζει το ΜΕΑ και το ΜΕΑ Β στην καθημερινότητα, όπως επίσης όρισα και πλέον τους νέους αντιδημάρχους που είναι 2. Στον τομέα της καθημερινότητας, δηλαδή η καθαριότητα, ίδρυυση, ηλεκτροφωτισμό, με το ΜΕΑ Α και σύμφωνα με το οργανόγραμμά μας, το Δημοτική Ενότητα Καλλιδίων, τοπική κοινότητα Κουβαρά, και το ΜΕΑ Β, την Σαρονίδα, την Ανάβησο και την Παλαιά Φώκια. Αντίστοιχα λοιπόν είναι και αυτή η διαδικασία. Όσον αφορά το κλαδοτεμαχιστή, μας είχε στείλει ο ενιαίος διαβαθμιδικός σύνδεσμος το περσινό καλοκαίρι για κάποιες μέρες. Ανά 2 εβδομάδες ερχόταν 2-3 μέρες, κύριε Αδάμη, περίπου. Πόσο ερχότανε? Να σου πω. Περίπου. Και ποια περίοδο αυτή, Μάρτιση, τη Άνοιξη, ερχόταν? Όχι, το καλοκαίρι ήταν. Το καλοκαίρι. Και αναλόγως πότε μαζευόταν ένας όγκος, μια φορά την εβδομάδα, μία στις 10 μέρες, εκεί ήταν. Ακριβώς. Αλλά στέλνανε τι, τον κλαδοτεμαχιστή, στην παλαιά... Στην Παλαιά Φώκια ερχότανε μόνο. Μαν όλοι αυτές ήταν σύνολο οι φορές που τον στείλανε. Ήταν αυτές που είδες, γιατί μόνο στη Φώκια ήρθε, δεν ήρθε αλλού. Λοιπόν, ο ΕΣΝΑ, επειδή έχει έναν μεγάλο κλαδοτεμαχιστή, τον οποίο το διαθέτει, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ στους 66 Δήμους Αττικής, τι λέει, ότι εγώ θα σας βοηθήσω, παιδιά.
και μας στέλνει τον κλάδο του μαγιστή 5 φορές όλο το καλοκαίρι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν αποτελεί σημαντική βοήθεια. Κάτι είναι από το τίποτα, δεν το συζητάω. Αλλά δεν αποτελεί και καμία τεράστια βοήθεια. Τι είναι στάνταρ αυτή στην εργασία, τι είναι στάνταρ ότι θα έρθει στο Δήμο σας. Έχουν 2 κλαδοτεμαχιστές για τους 66 Δήμους Αττικής. Φαντάσου εσύ τώρα τι μπορεί να κάνει. Έτσι θα έρθει 4 φορές μες το καλοκαίρι. 5. Δεν θα μας, πώς το λένε, σώσει. Είναι μια βοήθεια. Θα δεν το συζητάμε. Λίγο, αυτό που θα μας σώσει είναι να εγκριθεί το πρόγραμμα αυτό που υποβάλαμε και να πάρουμε δικό μας. Και δικούς μας φορητούς. Αυτό, ναι, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα του Δήμου. Όπως επίσης, μην ξεχνάτε ότι βάλαμε στην τελευταία αναμόρφωση και την προμήθεια 2 τριαξονικών φορτηγών με αρπάγι, όπου επίσης, έχοντάς τα, να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, το leasing κτλ., το επόμενο καλοκαίρι θα μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα μόνοι μας. Ενδεχομένως και να μπορούμε εντελώς μόνοι μας να μαζέψουμε τα κλαδέματα. Με 2 επιπλέον δηλαδή φορτηγά με αρπάγι. Σήμερα όμως. Ακριβώς. Σήμερα όμως η κατάσταση που υπάρχει είναι η εξής, ότι έχει ένα τριαξονικό τα καλύβια και ένα μεγάλο φορτηγό η ανάβησος. Τα υπόλοιπα φορτηγά είναι μικρά, οπότε στα κλαδέματα είναι ελάχιστη ποσότητα που παίρνουν πάνω και τα οποία λειτουργούν με ένα JCB, γιατί τα υπόλοιπα είναι και στην ίδρυυση. Έχουμε και τις δουλειές ίδρυυσης στα καλύβια και τον κουβαρά και ένα αντίστοιχο σαρονίδα ανάβησο φώκια, δύο τέτοια συνεργεία. Δουλεύουν αυτή τη στιγμή και με τα μικρά φορτηγά που ό,τι μπορούν φορτώνουν τέλος πάντων επάνω. Και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να μαζέψουμε 10.000, δεν λέω 10.000 για το καλοκαίρι, αλλά 6.000 για το καλοκαίρι. Τόνους πρασίνου. Όπου δεν είναι μόνο η εποχή τώρα που κλαδεύει ο κόσμος κτλ., αλλά είναι και όλο το καλοκαίρι που έρχονται και κάνουν τις αποψηλώσεις στα οικόπεδα που τα έχουν κλειστά όλο το χρόνο και θα έρθει όλος τον Ιούλιο να κάνει τις διακοπές του. Θα έρθει τον Ιούνιο, θα έρθει τον Αύγουστο, όποτε και αν έρθει. Βγάζει. Και πέρα από αυτά, βγάζει και κάποια ογκώδη. Δεν βγάζει μόνο τα κλαδέματα. Οπότε καθίσατε αδύνατη η αντιμετώπιση από πλευράς των μέσων που διαθέτει ο Δήμος. Το 3Β έχει κάνει αντίστοιχο όπως εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα δικό μας κέντρο κομποστοποίησης κτλ. Επειδή η τόνη που βγάζει κατέτος είναι πολύ λιγότερη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν του βγαίνει χρηματοοικονομικά να δημιουργήσει δική του μονάδα κομποστοποίησης, έχει κάνει μια μόνιμη συνεργασία τύπου ΣΔΙΤ με μια μονάδα κομποστοποίησης ιδιωτική, όπου έχουν μια σύμβαση με τα δικά τους μέσα. Ο Δήμος 3Β μεταφέρει εκεί τα πράσινα απορρίμματα, όπου εμάς, το πρόβλημά μας είναι ότι δεν φτάνουν τα δικά μας μέσα για να τα πάρουμε και να τα μεταφέρουμε. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Και εμείς αυτό που ζητάμε μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν είναι η παραγωγή κομπόστου ή οτιδήποτε άλλο από αυτό, είναι η διάθεση μέσων. Εμείς μέσα μισθώνουμε επί της ουσίας. Δηλαδή φορτηγά με αρπάγι ή φορτηγά και μηχάνημα. Ανάλογα τις περιπτώσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο το δικό μας. Οπότε είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που κάνει το 3Β, ο Δήμος 3Β. Μία ερώτηση μπορώ. Εντάξει, η αδυναμία της τεχνικής υπηρεσίας να αντιμετωπίσει το θέμα. Φαίνεται ότι είναι έτσι, εγώ προσωπικά το δέχομαι, θα το ψηφίσω. Από εκεί και πέρα όμως, θα ήθελα να πάρετε πολύ σοβαρά υπόψη αυτό που έγινε πέρσι. Δηλαδή πέρσι παρότι έγινε η ανάθεση και τα λοιπά, ο Δήμος όλο το καλοκαίρι ήταν γεμάτος μικρές χωματερές. Επομένως, στον σχεδιασμό και στην ανάθεση και στο τι ακριβώς θα κάνει όποιος αναλάβει αυτό το έργο, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το ότι έγινε πέρσι. Δηλαδή να μην γίνουν τα ίδια λάθη, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή πέρσι υποτίθεται ότι υπήρχε κάποια εταιρεία που μάζευε τα ογκώδη και τα πράσινα και τα λοιπά, και αυτό δεν λειτουργήσε καθόλου στο Δήμο. Ο κ. Τσαλικίδης έχει ζητήσει ο λόγο. Ναι, ο κ. Τσαλικίδης. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι, απλώς για 2 λεπτά θέλω να αιτιολογήσω την ψήφο μου. Δεν θα ψηφίσω και αυτό το θέμα και το άλλο. Γιατί ακριβώς θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος με τον οποίο να αντιμετωπίζουμε τα πράσινα απορρίμματα είναι ένας τρόπος ο οποίος δεν είναι ούτε περιβαλλοντικά ορθολογικός, ούτε αποτελεσματικός και είναι και δαπανηρός. Και εν πάση περιπτώσει, εάν ήμασταν την πρώτη χρονιά, θα καταλάβαινα ότι μια δημοτική αρχή θέλει κάποιο χρόνο για να μπορέσει να οργανώσει το δίκτυο αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων με 5, με 6, με 3 σημεία και για να μπορεί με μια επεξεργασία να φτάνει στο κομπόστ. Αλλά είμαστε στον τρίτο χρόνο
Με τα 50.000 περίπου αυτά φτάνουμε στα 150.000, όχι για να επενδύουμε σε κάποιες μονάδες διαχείρισης πρασίνων με τον τρόπο που ήδη έχουμε ψηφίσει, γιατί το έχουμε ψηφίσει στο σχέδιο για την αντιμετώπιση των απορριμμάτων. Δίνουμε 150.000 για να έρχεται ένας ιδιώτης να τα παίρνει με κάποια δικά του μέτρα και να τα πετάει. Ακόμα δηλαδή, και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, ότι αυτός ο ιδιώτης, όποιος και να είναι, με όποια μέσα και να έχει, και το είδαμε στην πράξη αυτό, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις συνθήκες του Δήμου Σαλονικού. Πέρσι ήταν κατά παραδοχή και δική σας, κύριε Δήμαρχε, μία χρονιά με τεράστια προβλήματα στα πράσινα απορρίμματα. Έτσι. Αλλά ακόμα και αν υπήρχε, η άποψή μου δηλαδή είναι η εξής, ακόμα και αν υπήρχε ένας ιδιώτης ο οποίος θα έκανε με καλό τρόπο αυτό το οποίο του αναθέτουμε, αυτός ο τρόπος για μένα είναι λάθος. Τα πράσινα απορρίμματα πρέπει να μένουν στο Δήμο Σαρονικού, να αξιοποιούνται. Δεν ξέρω αν θα είναι ΣΔΙΤ, δεν ξέρω αν θα είναι κάποιο σύστημα με χρηματοδότηση άλλη. Αλλά το να αντιμετωπίζουμε τα απορρίμματα, τα πράσινα, σαν κάποια σκουπίδια τα οποία πρέπει να φύγουν από τις γειτονιές, νομίζω ότι είναι λάθος, και όπως και την προηγούμενη φορά δεν το είχα ψηφίσει και γι' αυτό δεν θα το ψηφίσω, γιατί ακριβώς δεν είναι το θέμα οικονομικό, ότι έρχεται η οικονομική υπηρεσία και λέει ότι εγώ δεν μπορώ να τα μαζέψω. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης και βούλησης το πώς διαχειρίζεσαι τα πράσινα απορρίμματά σου. Και τα πράσινα απορρίμματά σου, διαφωνώ να φεύγουν από το Δήμο, να πληρώνουμε 50.000 κάθε χρόνο για να πετιώνται από το Δήμο, άσε που δεν έχει και αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Αυτό ισχύει και για το δεύτερο θέμα, που είναι το ίδιο. Ο κύριος Πέγκας. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, έχω διαπιστώσει αυτές τις μέρες ότι γίνεται μια καλή δουλειά στο κλάδεμα και στον καθαρισμό. Πραγματικά, περίμενε, θα πω και τα άσχημα. Ναι, όχι. Εντάξει, μπορεί να. Τι είπε, είμαι εγώ. Μπορεί να είχε. Μπορεί να είχε το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα να είναι και με τους νέους αντιδημάρχους, ότι δραστηριοποιήθηκαν και κάναν μια εξόρμηση για καθαριότητα κλπ. Πήραν καλές βάσεις από τον προηγούμενο γι' αυτό. Ναι. Επίσης, όχι ότι δεν έκανε ο σύντροφος εδώ. Κοίτα πώς σε κοιτάει. Κοίτα πώς σε κοιτάει. Είναι επίσης ευχάριστο ότι γίνεται ανάπλαση της χωματερής των Γαλβίων. Αλλά κύριε Δήμαρχε, μήπως μετακινήσαμε τη χωματερή και κάναμε στη Σαρονίδα χωματερή καινούρια? Διότι και από πέρυσι που δεν ψήφισε αυτό το θέμα, δεν έγινε τίποτα στη Σαρονίδα. Το ίδιο βουνό, σκουπίδια, κλαδιά και σκουπίδια, λέω. Και αν πηγαίνετε, αν πάτε, κύριε Δήμαρχε, να δείτε τι κακό υπάρχει στη θέση Γαλανέικα. Τι, αφού είμαι, είδες και μου κέρασε και κουλούρι. Καλά, όχι. Κουλούρι ήταν μαζί φύγατε, δηλαδή, αλλά αυτό που γίνεται στη θέση Γαλανέικα, από στρώματα, από σκουπίδια, στην εκκλησία απέναντι, που, στον Ελαιώνα, ενώ λέγαμε ότι είναι μόνο φύκια, είναι και στρώματα, με φωτογραφίες, κάτι που δεν το λέω για να κάνω αντιπολίτευση. Είναι πραγματικό θέμα. Έχουν διασκορπιστεί τα σκουπίδια, και αυτό δεν βοήθησαν οι εταιρείες από πέρυσι. Να σας πω και κάτι άλλο. Ο τρόπος που γίνεται το μάζεμα των κλαδεμάτων δεν συνάδει, για τρίτο έτος που είπε και ο κ. Σαλκίδης, σε έναν δήμαρχο που είναι με νέες ιδέες, με νέα συστήματα, που να πηγαίνει ο φορτωτής και να μαζεύει τα κλαδιά και να διαλύει τα κράσπεδα. Αποτέλεσμα τι ήταν? Πήγα στην Οδό Γαλανέων και είχαν υψώσει φράχτη 2 μέτρα για να προστατευθούν από τα σκουπίδια. Εγώ νόμιζα το έκανε ο συνεταιρισμός. Ότι και εγώ είχα, όχι εγώ, η κοινότητα Σαρονίδος, Φιλνάδα μου. Εντάξει, η γυναίκα δεν το έκανε από κακό. Μου λέει ότι εάν έρθει ο φορτωτής, παίρνει και τα κράσπεδα μαζί. Ενώ πιο πέρα λέει είναι χώμα και δεν θα πάρω αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι, λέω, πήγα στο δικαστήριο 2-3 φορές. Αυτό θα αποτελέσει όμως και αποδεικτικό στοιχείο ότι ο φράχτης είναι εκεί και είναι ένα σημείο του συνεταιρισμού
που με έστειλε στο δικαστήριο γιατί εγώ έκανα 6 καφές και έγιναν 2 δικογραφίες. Πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος αυτός. Έχουμε διαλύσει τα πάντα, ορολόγια, τα συστήματα έτσι που... Στις... Ρωστά... Παντού γίνεται. Όχι παντού. Εσείς έχετε βεντούζα. Δηλαδή αλλάζετε εσείς. Τι έχετε εσείς. Για πού το λέτε. Εσείς είστε αντιδήμαρχος. Πείτε πού το λέτε όμως. Στην διασταύρωση Σύφνου και Γαλανέου. Κύριε Γαλάνε θα που λέει. Όχι, έλα αύριο το πρωί. Έλα αύριο. Άκουσε κύριε αντιδήμαρχε. Εδώ. Κύριε αντιδήμαρχε. Εδώ. Όταν μιλάμε, δεν μιλάμε για αντιπολίτευση. Τα διαλύσαν όλα. Και όχι τώρα. Δεν τα διαλύσατε εσείς και παίρνετε το λόγο αμέσως για ένα μήνα. Δεν τα διαλύσατε εσείς. Και εμείς πριν. Αλλά περιμένουμε ένα νέο σύστημα. Όχι με το φορτωτή να πηγαίνουμε μέσα στο δρόμο που έχει το πεζοδρόμιο να παίρνουμε τα κράσπα. Γι' αυτό και υψώσαν τείχος. Το φράχτη δεν τον είδατε. Αφού το λέτε, πάμε μαζί να τον δείτε. Και φράχτης 2 μέτρα. 2 μέτρα επάνω. Ο Παπουτσής δεν έχει φύγει. Είναι αυτό σύστημα έτσι μοντέρνο και σύστημα πρέπει κάτι να αλλάξει. Και εμείς σαν Σαρονίδα δεν λέω ότι τα είχαμε φτιάξει όλα γενικά, αλλά έτσι φροντίζαμε τουλάχιστον να μην είναι αυτό το κακό. Ορίστε. Εντάξει, δεν θέλω να πω, εντάξει. Αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται, και παρακαλώ και τον κύριο Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους να πάνε να δουν αυτή την κατάσταση. Δεν είναι, δηλαδή να γίνει χωματερή η Σαρονίδα επειδή κάνουμε ανάπλαση στην Ανάβησο και στα Καλύβια και στη Φώκια. Ευχαριστώ πολύ. Δεν δικαιώθηκα και πέρυσι που δεν το ψήφισα, γιατί δεν είδα να αλλάξει. Και να σας πω και κάτι, κύριε Δήμαρχε. Νομίζω κάπου εκεί αρχές Αυγούστου είχατε λείπατε. Ήταν τόσο η κατάσταση φρικτή στη Σαρανίδα που έληξε, δηλαδή και εγώ ήθελα κάτι να σας βρω και λοιπά, αλλά ευτυχώς ήρθατε, διαπιστώσατε ίσως αυτή τη φρικτή κατάσταση και άλλαξε λίγο, αλλάξαν τα πράγματα αμέσως. Εγώ πιστεύω σε εσάς, πιστεύω ότι εάν τα βλέπετε αυτά και τα διαπιστώνετε, μπορείτε να τα αλλάξετε. Ο κύριος Αδάμης έχει το λόγο και ο πρόεδρος. Ο κύριος Αδάμης, μετά ο κύριος Γαλάνης. Μη φύγετε όμως, θα ψηφίσετε και οι πρόεδροι, έτσι. Ναι, ναι. Είναι και ο κύριος Παπουτσής. Η ιστορία με τα γαλανέικα ξεκινάει από την προεδρία του κυρίου σύντροφου. Από τότε έγινε χωματερή εκεί. Καθ' υπόδειξη δηλαδή. Ο κύριος Γαλάνης. Βγήκαν όλα στην πόρα τώρα. Ο κύριος Γαλάνης. Για το φράχτη που... Κύριε συνάδελφοι. Κύριος Γαλάνης έχει το λόγο. Ναι. Τα γαλανέικα που λέει ο κύριος Πέγκας, ότι υπάρχουν κάποια κλάδια, τα οποία έχουμε πει, θα τα απομακρύνουμε σύντομα. Στην Γαλανέο τι, για το φράχτη που λέτε, σήμερα τον είδα. Δεν ξέρω πώς το περιγράφετε το τείχος του Βερολίνου. Δεν χρειάζεται, το έχω δει. Και κακός μπήκε αυτός ο φράχτης. Και θα βγει. Καλός. Όχι καλός. Προστασία. Προστασία από τι. Από σκουπίδια που πάει και διαλύει το. Τα κλαβήματα δεν νομίζω. Εδώ οι δημότες τα πέτανε, δεν έρχονται από μόνα τους. Όσο αυτό που λέτε για την ανανέωση, το πράττουμε, φαντάζομαι. Ο κύριος Αποστόλου. Που παίρνουμε τα μηχάνηματα τα καινούργια. Ας είχατε πάρει κι εσείς. Ο κύριος Αποστόλου. Πυρούνα. Μια ζωή με πυρούνα. Ναι. Ο κύριος Αποστόλου έχει το λόγο. Έλα. Θέλω να μιλήσω, να απαντήσω και στον κύριο Πέγκα. Κύριε Πέγκα, σε 20 ημέρες δεν είμαστε μάγοι να κάνουμε τα πάντα, αλλά δεν θα μας κόψετε να μιλάμε κιόλας. Να πούμε την άποψή μας. Την άποψή μας, εγώ που έχω το Β τομέα, Ανάβησο Φωκιά Σαρονίδα, θα πω την άποψή μου. Σε 20 ημέρες μέσα που μιλάμε, που έχουμε αναλάβει, εδώ τα γράφουμε ένα-ένα, έχουν πενταχθεί από 120 μέχρι 130 φορτηγά
Και αυτά πάνε στα αλλιώσια. Δεν πάνε ούτε στο κομματερί της Φώκιας που πηγαίναμε παλιά και είχαμε καλομάθει, ούτε στο κομματερί των Καλυβίων. Πάνε στα αλλιώσια και προσπαθούμε κάθε μέρα να δούμε τι μπορεί να κάνουμε. Και τώρα έχουμε ρίξει. Όχι, αυτό είπα, σε όλα λέω. Ούτε στα Γαλανέικα. Ούτε στα Γαλανέικα πάνε. Δηλαδή, πάνε, ναι. 11 κήπου σήμερα από το Λαγονίσι, το φορτηγό. Από το Λαγονίσι. Το φορτηγό, το ανοιχτό, πήγε στη Γαλανέικα. Καμία σχέση Βασίλη. Δεν έχει το φορτηγό του Λαγονισίου. Βασίλη, για σένα υπάρχει αυτό. Κιάκου πήγε φορτηγό από το Λαγονίσι. Το πρωί, το φορτηγό του Λαγονίσι πήγε κλαδέματα στα Γαλανέικα. Τώρα. Περίμενε κάτσι. 11 κήπου σήμερα είναι καρδιά και σήμερα. Το ανοιχτό, το φορτηγό, το δικό μου φορτηγό. Το καλυβείο. Της Σορνίδας. Αλλά ήρθε από το Λαγανής. Ούτε καν. Για τα κλαδέματα σε αυτό που το γράφετε. Ούτε μία στρατοφή. Δεν μπορείτε, δεν μπορείτε. Μιλάμε, κύριε Πέγκα, κύριε Πέγκα, κύριε Πέγκα. Για την αρμοδιότητα του κύριου, του συνάδελφου του κύριου Μπούτση, θα μιλήσω ο κύριος Μπούτσης. Δεν θα μιλήσω εγώ. Θα πούμε κάτι άλλο τώρα. Αυτή τη στιγμή, επειδή τα γράφω ένα-ένα, σας είπα ακριβώς πώς είναι. Όμως δεν θα μας αφήνετε να απαντάμε. Και θα λέμε την άποψή μας, όπως τη λέτε εσείς και την ακούμε. Εδώ, εδώ, εδώ το παίρνετε το λόγο και μιλήστε όχι, όχι, όσο θέλετε. Όχι, όχι, για τον κύριο Πέγκα. Για τον κύριο Πέγκα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε μάγοι σε 20 μέρες να λύσουμε τα πάντα. Το ανέκδοτο του Γρήλου. Σύντροφο, εγώ με τον Πέγκα δεν είμαι. Συναγωνιστές είμαστε, σύντροφοι δεν είμαστε. Λοιπόν, το ανέκδοτο του Γρήλου. Τώρα θα αρχίσουμε τα ανέκδοτα τώρα, μου φαίνεται. Πάμε, πάμε, πάμε. Κυρία Πρόεδρε, το ξανά έκανε μια συνάδελφος. Εγώ είπα, αυτές τις μέρες γίνεται προσπάθεια καλή καθαρισμού. Εγώ είπα κάτι καλό για σας. Εντάξει, έχει λίγο πιο έντονη φωνή. Λοιπόν, εγώ πριν ψηφίσουμε θα ήθελα να πω κάτι, ότι πρέπει να μας βοηθήσουν και οι πολίτες λίγο. Λίγο να συντονιστούν με τις υπηρεσίες πότε βγαίνουν στις γειτονιές. Ίσως πρέπει και εμείς με κάποιο φυλάδιο να τους ενημερώσουμε λίγο παραπάνω κάθε πότε βγαίνουν τα φορτηγά, γιατί βλέπω ότι μία μέρα μαζεύουν και την άλλη μέρα η κατάσταση είναι ίδια. Εάν δεν βοηθήσουν λίγο και οι πολίτες, δεν υπάρχει περίπτωση η κατάσταση να αλλάξει. Λοιπόν, προχωράμε σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται με πλειοψηφία. Συνεχίζουμε.